Μήνυμα συμπόρευσης με τους λαούς της Γαλλίας και της Γερμανίας εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του σε Παρίσι και Βερολίνο. Μετά τις επαφές που είχε με την ηγεσία της αριστεράς στη Γερμανία, ο κ. Τσίπρας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, επανέλαβε ότι ο μόνος δρόμος για τη διατήρηση της συνοχής της Ευρωζώνης και για τη σωτηρία του κοινού νομίσματος είναι η εγκατάλειψη των προγραμμάτων λιτότητας και η εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής. Μήνυμα συμπόρευσης με τους λαούς της Γαλλίας και της Γερμανίας εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του σε Παρίσι και Βερολίνο. Μετά τις επαφές που είχε με την ηγεσία της αριστεράς στη Γερμανία, ο κ. Τσίπρας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, επανέλαβε ότι ο μόνος δρόμος για τη διατήρηση της συνοχής στην Ευρωζώνη και για τη σωτηρία του κοινού νομίσματος είναι η εγκατάλειψη των προγραμμάτων λιτότητας και η εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής. Αυτή η δοκιμασία δεν αφορά μόνο Έλληνες και Ελληνίδες, αλλά όλους τους Ευρωπαίους. Αν η Ελλάδα οδηγηθεί σε δρόμο χωρίς επιστροφή, το ίδιο θα συμβεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σημείωσε την ανάγκη να εξευρεθούν κοινές ευρωπαϊκές λύσεις για το πρόβλημα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύντομα ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα δώσει προοπτική και ελπίδα σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους λαούς της Γαλλίας και της Γερμανίας να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τον ελληνικό λαό, επιλέγοντας την Ελλάδα για τις διακοπές τους.